Έτσι, μπράβο. Καλώς επιστρέψαμε στον καναπέ μας γρήγορα, γρήγορα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλώς τον. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Ούτε βίντεο δεν σου έχουμε. Δεν πειράζει. Δεν τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρετε όλα, πάλι τα ίδια, αν λέμε. Πώς είσαι καταρχάς? Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι ξεκούραστος, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που δεν έκανα θέατρο ύστερα από 20 χρόνια. Αλήθεια είναι αυτή. Όλο το χειμώνα, οπότε ήταν μια όαση για μένα ο χειμώνας, γιατί είχα μόνο τα γυρίσματα για το ναυάγιο. Και τα βράδια δικά μου που είχα ξεχάσει τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή. Τι έκανες δηλαδή, πώς τα εκμεταλλεύτηκες? Καταρχήν πολύ καναπέ. Με ταινίες, διάφορες τέτοια. Ναι. Πολύ έξω με φίλους. Ναι. Ταινίες, σινεμά. Όχι αυτό το να, ξέρεις, να μην προετοιμάζεσαι δύο ώρες πριν να πας στο θέατρο. Ήτανε και άλλες δυόμιση μετά να αποσυμφοριστείς από όλο αυτό το πράγμα. Σαν να έκανες μια κανονική δουλειά. Ναι. 8 ώρου, ας πούμε. Ναι, το οποίο το είχα ξεχάσει όμως. 20 χρόνια, ας πούμε, που είμαι σε αυτή τη δουλειά, πάντα έκανα θέατρο. Ήτανε... ξεκίνησε με το Βερολίνο. Α, ναι. Σε είδαμε σε Καμαρόσαβο, πολύ στο Βερολίνο. Πέρασα πολύ ωραία. Ναι. Ήταν ωραία γιατί. Είσαι και χουρλής. Δηλαδή, ναι, το πρώτο Final Four και το πήραμε. Και όχι μόνο αυτό. Είχα παρουσιάσει εγώ τη φανέλα την καινούργια του Παναθηναϊκού τον περασμένο Σεπτέμβρη στο Μουσείο της Ακρόπολης με όλη την καινούργια ομάδα, με τον καινούργιο προπονητή. Μου είχε ζητήσει η ΚΑΕ, ας πούμε, να είμαι εγώ ο παρουσιαστής, ναι, το πρόσωπο που θα παρουσιάσει. Και δίκαια. Ναι, και μάλλον είμαι γουρλής. Εντάξει, μου το λένε αυτό. Μου το λένε σε κάτι καφετέρειες που πηγαίνω πολύ νωρίς και παίρνω καφέ. Α, μου λέει, ήρθες, θα πάει καλά η μέρα. Λοιπόν, αυτό, η απόφαση ήταν δηλαδή λυμένη από καιρό ότι θα πας. Έτσι κι αλλιώς θα πήγαινες. Ναι, είχα πει στο γιο μου ότι αν πάμε Final Four θα πάμε. Ναι. Και στην κόρη μου. Αλλά η κόρη μου, επειδή είχε τις εξετάσεις, δεν μπορούσε. Μου λέει, μπαμπά, έχω διάβασμα. Θα μείνω πίσω. Ναι. Λέω, οκ, okay, θα πάω με τον Φίλιππο. Αν δεν σε πειράζει, μου λέει, όχι, πηγαίνετε αυτό. Ο Φόρτζο είναι μικρό. Είναι 10 χρονών. 10 χρονών και το έζησε όλο, σε όλο του το μεγαλείο, ας πούμε, γιατί. Εντάξει, συνάντησε του αρέσει, το αγαπάει το μπάσκετ. Αγαπάει το ποδόσφαιρο και πολύ. Παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, παίζει ποδόσφαιρο στον Πανελλήνιο, αλλά έπαιζε μπάσκετ 2 χρόνια στο Κουκάκι πριν από. Ναι, πρόπερση, ας πούμε. Παραπρόπερση έπαιζε τον μπάσκετ. Είδαμε, τον είδαμε Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο το γνώρισε. Ναι. Με το Σκότι Πίπεν έκανε high five με όλη την ομάδα, έβγαλε φωτογραφίες. Σηκώσαμε το κύπελο. Αυτό μου έκανε. Όταν έκανε high five στο Σκότι Πίπεν, δεν ήξερε ποιο είναι. Λέω να ξέρει ποιο είναι αυτό ο μπασκευολίστα. Ναι, ούτε εγώ ήξερα για να μιλήσω. Εντάξει, μεγάλο. Νούμερο 2. Μετά τον Τζόρνταν ήταν ο Σκότι Πίπεν. Και ξέρεις, πήγε κοντά στη γωνία και έκανε high five. Και μετά μου έκανε, μπαμπά, μύρισε, μύρισε. Να σου πω, είναι αυτά τα πράγματα όμως, ρε παιδί μου, που το τάζεις το παιδί σου. Δηλαδή, πες ότι δεν μπορούσες να πας. Ναι. Θα έκανες τα δύνατα, δεν θα πας. Μα κοίταξε να δεις, εγώ είχα βρει εισιτήριο γιατί ήταν να πάω με ένα φίλο μου. Ο οποίος φίλος μου ήταν να έρθει και αυτός με το γιο του. Ναι. Κάτι έγινε, δεν τον άφησε η σύζυγος. Άντε σε κάλεσε η ομάδα, επειδή παρουσίαζε όλα αυτά. Πλήρωσαν την τσέπη μου κανονικά και πήγα, ναι, όλα. Και δεν τον άφησε η γυναίκα του να πάρει το γιο. Και είχαμε μείνει εγώ, ο γιος μου και αυτός. Ναι. Και μου λέει, βρήκα δύο εισιτήρια. Λέω, οκ, okay, κοίταξε να δεις, κράτα τα. Το πολύ πολύ να μπεις μέσα εσύ με το γιο μου, εγώ να είμαι έξω και αν θα βρω ένα εισιτήριο να μπω, θα μπω. Αν δεν βρω, θα περιμένω απ' έξω. Και στον τελικό βλέπουμε τι γίνεται. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, που είναι τόσο σημασία για τα παιδιά. Ξέρεις τι, πολύ. Δηλαδή, όταν τάζεις κάτι, αυτό εμένα, επειδή έχω κάνει κανένα δύο φορές να τους έχω πει ότι να, θα πάμε, τότε θα πάμε Κάιρο. Και μετά κάτι γίνεται, ας πούμε, έγινε ο πόλεμος στο Ισραήλ και στη Γάζα. Και ξέρεις, το φοβήθηκα. Λέω, μην πας. Το φέρω βαρέως μετά, όταν υπόσχεσαι κάτι. Ας πούμε, και καλά εισιτήρια είχατε μπροστά. Λίγο είχαμε λίγο. Άκου. Είχαμε πιο πίσω. Όχι, μου κάνε λίγο. Ανάση, είχαμε πιο πίσω. Πιο πάνω. Είμαστε πολύ κοντά στη θύρα 13. Απλά είδα κάτι θέσει άδειε εκεί πέρα. Κατέβηκα κάτω την πρώτη μέρα. Δεν ήρθε κανείς και τις καπάρωσα και τη δεύτερη μέρα. Οπότε κάτσα εκεί πέρα. Και ήταν από πίσω μας κάτι τύποι οι οποίοι ήταν σκάουτερ των Νίξ, νομίζω, Νέα Υόρκη κτλ. Οι οποίοι είχαν πάθει πλάκα, ας πούμε, με την κερκίδα. Μου λέει, τι γίνεται. Γιατί σκονόμουν εγώ να πανηγυρίσω. Μου λέει, κάτσε κάτω. Του λέω, τι κάτσε κάτω. Ρε. Του λέω, πας καλά, εδώ πέρα κερδίζουμε. Κάτσε κάτω. Είπες, είμαι famous Greek actor, όχι. Όχι, ποτέ. Ίσα-ίσα. Πήγαμε να βγούμε έξω με το γιο μου στο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού, στα ημιτελικά. Και δεν μας αφήνουνε. Και είμαι εγώ με το γιο μου και του λέω: ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Ας πούμε, έχουμε εισιτήριο. Δεν μπορούμε να πάμε με το γιο μου να πάμε να φάμε κάτι και να βγούμε έξω να δούμε και το επόμενο παιχνίδι, αφού έχουμε εισιτήριο και για το επόμενο. Λέει: απαγορεύεται αυτό. Και τέλος πάντων, επειδή βλέπανε ότι κάποιοι βγαίνανε έξω ο κόσμος και να βγούμε φωτογραφία. Selfie, selfie, ναι. Ρωτήσαν, λέει, τι είναι αυτό, ας πούμε. Είπαν ότι είναι γνωστό Έλληνας ηθοποιός. Και μετά ήρθαν με άλλο τρόπο οι αστυνόμοι οι Γερμανοί. Και ναι, έχετε δίκιο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι εδώ πέρα. Και στο Βερολίνο πιάνει. Και στο Βερολίνο. Παντού πιάνει. Καλά, είχε πλάκα γιατί με το που κατεβαίνουμε πρωί από το αεροδρόμιο, βγαίνουμε και βγαίνουμε από την πύλη και πάμε, βλέπει ο γιος μου το μαγαζί, το πρώτο μαγαζί, μέσα στο αεροδρόμιο και μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας και αμέσως να πάει να δει, μπαίνει, μπαίνω μέσα στο μαγαζί, τίποτα, μια δούλευε μέσα εκεί, με κοιτάζει. Μου ξανακοιτάζει, μου λέει Έλληνα, είστε, λέω, είστε ηθοποιός. Δηλαδή, με το που φτάνει στο Βερολίνο, δεν μπορεί να κρυφτεί λίγο. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Να σου πω, αυτό τώρα με τα παιδιά, πώς το φτιάχνει όλο. Γιατί εντάξει, είναι σημαντικό για σένα.
Πώς φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, το να είσαι συνεπής, το να είσαι πάντα στην... Κοίταξε, φέτος ήταν πολύ εύκολο. Ναι. Δηλαδή που δεν είχα θέατρο. Ναι, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Καμία σχέση, γιατί κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα πόση δύναμη θέλει με τόσες δουλειές που κάνεις, ας πούμε, για να μπορείς, αμή τι άλλο, να έχεις ποιοτικό χρόνο ναι. όταν τον έχεις. Ναι. Πράγμα το οποίο εγώ το παλεύω πάρα πολύ, γιατί έχω ενοχές όταν δεν είμαι με τα παιδιά μου. Ας πούμε, αν θα χάσω ένα παιχνίδι του γιού μου στο ποδόσφαιρο και δεν πάω, έχω ενοχές μετά. Δε, δηλαδή, και σκέφτομαι τώρα για του χρόνου, που ξέρω ότι θα έχω πρόβες για το θέατρο, γυρίσματα σίγουρα κάτι ναι. θα κάνω, ότι θα μου λείψει αυτό το πράγμα. Ναι. Και το προετοιμάζω από τώρα στα παιδιά. Δηλαδή, τους λέω, παιδιά, ζήστε το τώρα, γιατί του χρόνου θα είναι ναι. λιγότερο τα όλο αυτό. Ερχόταν τα παιδιά, ναι. περνούσαν το μισό χρόνο μαζί σου, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, και τώρα. Ναι. Είμαστε, δηλαδή, έχουμε συνεπιμέλεια με τη μαμά του. Εντάξει, αλλά συνεπιμέλεια είμαστε... πότε. Ναι, ναι, πολύ. Τρεις μέρες την εβδομάδα. Είναι άλλο πράγμα όμως. Όχι, ναι, αλλά μοιραζόμαστε. Δηλαδή, τρεις μέρες την εβδομάδα του έχω εγώ τρεις εμείς. Τι έχει καταλάβει γι' αυτό το μοντέλο. Κοίταξε, ένα λόγο τι δίνει στα παιδιά. Και αν ναι. δεν το κάνει για δικού σου μόνο λόγου, αλλά ναι. του λόγου που είναι κυρίω για τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου το πόσο ξέρεις, ήρεμα είναι τα παιδιά, γιατί παίρνουν αγάπη και από τι δύο πλευρέ, παίρνουν ελευθερίε, παίρνουν πράγματα, ας πούμε. Και μα μη τι άλλο, έχω καταλάβει ότι έχω κάνει δύο παιδιά τα οποία είναι καλά παιδιά. Ναι. Αυτό, αν για κάτι νιώθω περήφανο, ας πούμε, στη ζωή μου, είναι όχι, αυτό. Εννοώ πρακτικά το γεγονό ότι έχουν δύο σπίτια, ας πούμε. Mm-hmm. Τις μισές μέρες της εβδομάδας είσαι ένα σπίτι. Τους αρέσει, τους έχουμε δύο σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι ηλικία, ίσως. Γιατί άλλα παιχνίδια έχει στο ένα σπίτι, άλλα παιχνίδια έχει στο άλλο σπίτι. Άλλα κάνει με τον μπαμπά, ναι. κάνουν με τον μπαμπά, άλλα κάνουν με τη μαμά. Οπότε νομίζω. Σας ήταν εύκολη αυτή η μετάβαση. Όχι πολύ. Ναι. Μας ήταν εύκολη γιατί εντάξει, ο χωρισμός ήρθε πριν από 3,5-4 χρόνια, ας πούμε. Οπότε ήταν λίγο πριν την καραντίνα. Mm. Και λίγο πριν την καραντίνα, εγώ είχα βρει ένα χώρο ακριβώς από κάτω στον τρίτο, στον έκτο από εκεί που μέναμε. Οπότε περάσαμε τα 2 χρόνια, 2,5, έκτο-τρίτο. Στον χωρισμό. Μαζί, οπότε, με έναν τρόπο. Ναι, με κάποιο τρόπο. Μας το είχες πει αυτό. Και, ναι, και τρώγαμε και μαζί και ήμασταν και μαζί όλη μέρα. Ναι. Δημόσια δεν το έλεγες όμως. Γιατί άφησες τόσο καιρό. Γιατί δεν ήθελα, γιατί θα με πρίζανε και δεν μπορώ αυτό το. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις, δηλαδή να έχεις 5 δουλειές να μιλήσεις και στο τέλος όλοι οι δημοσιογράφοι να βρίσκουν και να κάνουν focus σε αυτό το. Ναι, αλλά παράτησε. Προστασία για τα παιδιά μου ήταν, α πούμε. Δηλαδή, πιο πολύ ήταν προστασία για τα παιδιά μου. Εντάξει, γιατί αλλιώς παράταση χρόνου παίρνεις. Κάποια στιγμή θα το πεις. Ναι, κοίταξε, το είχα πει στον Κωνσταντίνο συγχωρεμένο στο Τζούμα, ας πούμε, σε ένα podcast που είχαμε κάνει. Ναι, ναι, δεν ακούστηκε. Το είχα πει καλοκαίρι, ας πούμε, λίγο πριν το καλοκαίρι, που λέω θα πάνε τα παιδιά και στην Κύπρο με τη μαμά τους. Οπότε οτιδήποτε και να γράψουν ή να υπάρχει εδώ πέρα δεν θα το ζήσουν τόσο. Ναι. Οπότε δεν το τσίμπησε κανείς εκεί και μετά λέω άστο. Αφού δεν υπάρχει λόγος. Όταν είναι να. Ήταν δύσκολο. Ενώ ήταν δύσκολο και να το κρύβει. Δεν ξέρω, όχι για μένα, γιατί νομίζω ότι έχω ένα σεβασμό από κάποιους ανθρώπους και δημοσιογράφους και δηλαδή υπάρχει ένα σεβασμός και όταν ήξερα ότι πάω σε μια εκπομπή που ξέρανε ότι αυτό, μην το πάμε εκεί και το σεβόντουσαν και δεν πήγαινε εκεί. Ναι, πολύ σωστά. Τώρα θέλω να πω ότι αν θέλεις να κρύψεις κάτι, αν θέλεις κάτι να μην το κάνεις. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν μου αρέσει και πολύ αυτό τόσο πολύ με τα προσωπικά, δηλαδή έχει γίνει πια, το βλέπετε κι εσείς, δηλαδή, ξέρεις. Τι πολύ... είναι όμως αυτό που σε κάποιος άνθρωπος εμπνέει αυτό το σεβασμό που λες εσύ, που, ναι, σεβασμός είναι επί της ουσίας, στο να, ναι, σέβομαι και την καριέρα σου, σέβομαι και την αξία σου σαν άνθρωπος, τα σέβομαι όλα και σέβομαι και το μυστικό σου με έναν τρόπο και κάποιους άλλους δεν τους σέβονται. Τι διαφορετικό θεωρείς, ότι έχει ένας και ο άλλος. Ίσως το πριν, το πώς η συμπεριφορά πριν, ας πούμε. Ναι. Ίσως η σχέση που μπορεί να έχεις η άμεση με τους ανθρώπους. Έχεις κατορθώσει και κάτι. Δηλαδή, είσαι αγαπημένο παιδί της τηλεόρασης, που καμιά φορά η ρόλη σου δεν είναι και πολύ δημοφιλής. Καθόλου, συνήθως δεν είναι δημοφιλής. Είσαι όμως αγαπημένο παιδί της τηλεόρασης, αγαπημένο παιδί των media, με ένα κάποιο τρόπο. Είναι, δεν έχω παράπονο. Έχεις κατορθώσει κάτι που δεν είναι εύκολο. Νομίζω είναι ότι ξέρεις τι έχει να κάνει κυρίως με την προσωπικότητά μου, ας το πούμε έτσι. Ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός, δεν θα σου κρύψει πράγματα. Δηλαδή αυτό που λέμε που δεν το είπα δεν είναι ότι το έκρυψα κάτι. Όχι, είναι ότι ήθελα να μην πω αυτό το πράγμα. Και σε εμάς το έχεις πει. Ναι, το θυμάσαι. Οπότε ξέρεις, έχω μια άμεση επαφή. Μερικές φορές μπορεί να είναι και όχι υπέρ μου, ας πούμε. Το ότι είμαι ανοιχτός, το ότι μπορεί να μιλάω πολύ, το ότι μπορεί να λέω και τα προσωπικά μου. Και το άλλο είναι ότι νομίζω ότι έχω καλύψει πια κάποια χιλιόμετρα, ας πούμε, σε αυτή τη δουλειά με πράγματα τα οποία και τα έχει αγαπήσει ο κόσμος και δεν είναι μόνο η τηλεόραση. Θεωρώ ότι είναι και στο θέατρο αυτό που λες, ας πούμε, είναι με πολύ σημαντικές δουλειές και στο θέατρο και στο σινεμά.
το οποίο μου λείπει, έχω να κάνω τώρα 3-4 χρόνια και μου λείπει το σινεμά. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό κυρίως. Υπήρξε τίποτα άβολο σε αυτά τα 4 χρόνια? Γιατί θέλω να πω, ξέρεις, όταν το λες, είναι και μια ελευθερία. Και ελευθερία κινήσεων, πρακτικό είναι. Ναι. Τώρα να είσαι και παντού μόνος σου και αυτά και να. Ξέρεις τι, δεν είναι τόσο ελευθερία. Γιατί όταν δηλώνεις και μόνος σου, αρχίζει. Πώς το λένε, μπαίνουν μέσα, εισβάλλουν μέσα πράγματα τα οποία δεν, μέχρι πριν δεν ήταν. Σου χρεώνανε και πράγματα που δεν αυτό εννοείς. Όχι, όχι. Ότι όταν δηλώνεις ελεύθερος, είναι πιο εύκολο ο άλλος να σε προσεγγίσει. Οπότε ναι. Μπορεί να ξέρεις να δέχεσαι μηνύματα. Δεν το θες που λες αυτό. Ότι... Όχι πολύ. Αλήθεια. Ναι, ναι, όχι πολύ. Αχ, το 50 είδες τι είναι. Στα 40. Το νιώθω. Στα 40, ναι. Στα 30 θα κάνεις πάρτι. Τα έλεγες πόσα μηνύματα. Έκανα πάρτι στα 30. Ναι, ναι. Ξέρεις τι, είμαι χορτασμένος άνθρωπος. Ναι, γι' αυτό λέω. Είμαι χορτασμένος, οπότε δεν έχω. Και εντάξει. Ναι, αυτό που λες, στα 50 αρχίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρασα ή περνάω μια κρίση ηλικία, η αλήθεια είναι. Τα γιόρτασε στα 50. Τα γιόρτασα και πολύ έντονα κιόλα. Ναι. Με πολλούς φίλους, με ένα πολύ ωραίο πάρτι, με τους Thrax Punks που είναι φίλοι, παίξανε ας πούμε, live στο Φάουστ του Αλέκου του Σοβίτη εκεί το μαγαζί. Και ήταν, το χάρηκαμε πάρα πολύ. Τι όλοι. Σημαίνει όμως το να. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ένα μικρό απολογισμό θα έκανε, ένα βάζοντα το 5 μπροστά. Αυτό σου λέει ότι. Ναι, ενώ πόσο όμως. Ξέρεις τι, δεν το έκανα τόσο εγκεφαλικά όσο. Νομίζω ότι πια αρχίζει και το σώμα στο δηλώνει και οι επιθυμίες σου στο δηλώνουν και το τι θέλεις από τη ζωή σου από εδώ και πέρα στο δηλώνει. Ησύχασες. Δηλαδή, ησύχασα νομίζω λίγο με κάποιον τρόπο. Όχι ότι δεν έχω και την άλλη την πλευρά όταν είναι να γίνει. Ας πούμε στο Βερολίνο πήγαμε και ήμουνα σαν. Σαν έφηβος. Σαν έφηβος, ας πούμε. Το ζήσα, πώς το λένε. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με πιο έτσι, βαθιά και ουσιαστικά πράγματα. Αποδέχεσαι και λίγο τα πράγματα. Πολύ και περισσότερο. Όσοι έχουν. Και τον εαυτό σου κιόλας, που σε κάποια πράγματα δεν τον αποδεχόσουν, αρχίζεις λίγο και... Αλήθεια. Εμένα μου φαίνεσαι πάρα πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου. Όχι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ήμουνα και ακόμα δεν είμαι. Απλά... Η αυτοπεποίθηση που βγάζεις και η άβρα που βγάζεις. Όχι, όχι, και ντροπαλός ήμουνα πάντα και πώς τότε και ανασφαλής ήμουνα πολύ. Και νομίζω ότι ναι, έχει να κάνει και το ότι μιλάω πολύ, αυτό που λέμε ας πούμε, και λέω πράγματα, έχει να κάνει και με μια ανασφάλεια. Ξέρεις, το να μην αφήσει τον άλλο να μπει περισσότερο μέσα σου, ας πούμε, να μιλήσει εσύ περισσότερο. Αυτό σε ποια ηλικία? Νομίζω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αρχίσει πια και. Αλήθεια. Ναι. Όχι. Το να μην μιλάω πολύ. Εννοώ την ανασφάλεια. Τώρα μιλάω βέβαια πολύ, Είναι που κόψα τα μαγνήσια, Αθανάση. Αλλά δεν τα έχω κόψει παρόλα αυτά. Αν όχι, μόλι την ώρα που λέγαμε το θυμόμουν, όχι. Το ξέρει ότι μου στέλνανε μηνύματα μετά εκείνη την εκπομπή. Καλά, μιλάμε πολύ πλάκα. Γιατί ήταν και αντίδραση δική μου εκεί σε όλο αυτό. Αλλά έχει πολύ πλάκα. Ότι α πούμε ότι επηρεάζει το λίπη. Μου στέλνανε γιατροί από την Αμερική. Μην τον ακού το Θανάση. Παίρνε μαγνήσιο κάθε μέρα. Και εγώ παίρνω κάθε μέρα. Έτσι. Να το είδε. Ναι, αλλά και εσύ. Τότε έπαιρνε. Πότε, βέβαια. Α, έπαιρνε. Και έχει δει διαφορά από το μαγνήσιο. Πάλι την ίδια κουβέντα. Δεν ξέρω. Προ το καλύτερο ή προ το χειρότερο. Δεν καταλαβαίνω. Προ το καλύτερο είναι διαφορά. Όχι, μα δεν είναι προ το μαγνήσιο που επηρεάζει λίγο το λίπη, το λίγο. Προ το χειρότερο. Ναι, ότι θα πέδω. Άμα ήταν τα παίρναμε διπλά και τριπλά τα μαγνήσια το βράδυ. Άλλο χάπι είναι αυτό που την ανεβάσει. Το οποίο μετά τα 50 μπορεί να το χρειαστεί. Και μαγνήσιο και 50, Γιάννη. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία η ζωή και εντάξει, τη χαίρομαι πολύ περισσότερο, νομίζω, πολύ πιο ουσιαστικά. Και το ότι έχω αυτά τα δύο παιδιά και περνάμε τόσο όμορφα μαζί, είναι να πάμε διακοπές. Τους έχω τάξει τώρα έτσι 10 μέρες να πάμε κάπου στο εξωτερικό. Πάμε Ταϊλάνδη 10 μέρες να δουν. Είναι ζωής ταξίδι. Ναι, να έχουν κάνει πολλά ταξίδια και με τη μαμά τους. Δηλαδή, πέρσι ταξιδέψανε όλη την Ευρώπη με τρένο με τη μαμά τους. Οπότε γνωρίσανε γύρω στις 17 πόλεις, αν δεν κάνω λάθος, και γύρω στα 12 κράτη, ας πούμε, στην Ευρώπη. Μετά κάνανε μαζί μου την περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το τρένο που ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Ναι, αυτό, το Eurotrain, ας πούμε. Κάποτε είχε μια τιμή ανεσυγκρίνωση. Κάποτε ήταν, ναι, τώρα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, άμα θες να αλλάξεις προορισμό, πληρώνεις κάποια έξτρα, ας πούμε. Ναι. Αλλά, ξέρεις, ζήσανε ένα πράγμα πολύ. Απλώς, εγώ φέτος θέλω να τους κάνω έναν προορισμό που δεν έχει σχέση με το δυτικό πολιτισμό, λίγο διαφορετικό. Έχεις ξαναπεράσει 10 μέρες, εσύ και τα παιδιά μόνοι σας. Κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι είναι μαζί μου έναν μήνα και πάμε περιοδία σε όλα τα θέατρα, σε όλες τις πόλεις. Ταξιδεύουμε. Ναι, ναι, πάντα. Πώς είναι? Πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ακούνε? Πολύ. Πολύ, πολύ. Μ' ακούνε και τους ακούω. Και εγώ τους ακούω πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τους χαλάω και χατήρια πολλά. Εντάξει, όσο μεγαλώνω τα παιδιά, νομίζω ότι καταρχάς. Η κόρη μου είναι πάρα πολύ όρημη. Δηλαδή, μπορώ πολύ εύκολα να εμπιστευτώ τον Φίλιππο να κάνω κάτι άλλο για μια-δύο ώρες, ας πούμε. Γίνεται, που δεν το κάνω. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, στην περιοδία περάσαμε όλα τα παιδιά της παράστασης με το θείασο. Δηλαδή, πηγαίναμε για beach volley 12 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, στην Καλαμάτα και ερχόντουσαν μαζί τα παιδιά, παίζανε και αυτά.
βγαίναμε έξω, πηγαίναμε για φαγητό ή μετά πηγαίναμε σε ένα μπαράκι, ερχόντουσαν μαζί. Τι ωραίες αναμνήσεις τους κάνεις. Πολύ, είναι πολύ ωραία. Ναι. Τους δημιουργείς πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ναι, ναι. Και είναι και για μένα το κάνω. Ξέρεις, είναι και για μένα. Ξέρεις πώς νιώθω μερικές φορές, γιατί ξέρεις πολλές φορές γκρινιάζω, κουράζομαι κτλ. Και με το που θα δω τα παιδιά μου, ας πούμε, για κάτσω λίγο, είναι σαν να τους πίνω το αίμα. Με ξεκουράζουν, ξέρεις. Δηλαδή τους έχω, ναι, τους παίρνω αγκαλιά και παίρνω βιταμίνες. Πώς το λένε, ναι, νιώθω έτσι. Αυτό είναι μια σχέση, συγγνώμη. Μια σχέση που χτίζεται. Θέλω να πω. Δεν λέω ότι δεν αγαπάς τα παιδιά όταν όλες είναι μικρά, λίμωνο, είναι αλλά... το θέμα, μωρέ, αν το έχεις ανάγκη αυτό το πράγμα. Αν... Κορυφώνεται όσο περνάει ο καιρός. Δεν ξέρω, έχει κρεσεντάρει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα κρεσεντάρει ποτέ. Δηλαδή, αλλάζει, περνάει από διάφορα στάδια. Ας πούμε, την κόρη μου όταν της λέω σ' αγαπάω, πριν δύο χρόνια... Ξέρεις, μου έκανε μια παύση, δεν μου το λέει. Τώρα θα μου το πει, ας πούμε, στις πέντε φορές που θα της πω αγαπώ, θα μου πει τις τέσσερις, τις τρεις και εγώ, μπαμπά. Α, θα το πει. Ναι. Έτσι. Οπότε, ξέρεις, αυτό είναι ένα ταξίδι. Ένα πράγμα το οποίο δημιουργείται, φτιάχνεται και είναι πολύ όμορφο. Το λες το σ' αγαπώ, ε. Συχνά. Συνέχεια, όχι συχνά, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ναι. Αυτή η ανασφάλεια που λες, πώς εκφράστηκε, ναι, σε μικρότερη ηλικία. Που δεν ξέρω τώρα, λύθηκε κάπως. Δηλαδή, κοιτάξτε, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η δουλειά μου καταρχήν, ναι, σε αυτό το θέατρο. Επειδή είναι λίγο περίεργο όμως, ξέρεις από ανασφάλεια να κάνεις θέατρο και τελικά το θέατρο να σου δώσει. Να σε βοηθήσει την ανασφάλεια. Δηλαδή... Είναι περίεργο, αλλά την ίδια στιγμή είναι και πολύ λογικό. Δηλαδή, εγώ κατέριψα πολλά. Δηλαδή, ήμουν και δυσλεκτικός, ας πούμε, ναι, μικρότερος. Μέσω του θεάτρου και μέσω της άσκησης κατάφερα λίγο και το έφτιαξα αυτό το πράγμα. Ναι. Το έκανα πολύ καλύτερο, ας πούμε. Το βοήθησα. Το να σταθείς στα πόδια σου, δηλαδή μέσα πάνω σε μια σκηνή με 3.000 κόσμο ή 7 που μπορεί να έχει η επίδαυρος, ας πούμε, που έχω πάει 5 φορές και να είσαι το επίκεντρο και να στηρίζεσαι, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο. Και από τις δύο απόψεις. Και από τις δύο απόψεις. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχοντας δουλέψει πριν για να το κάνεις αυτό, αυτή η δουλειά είναι που σου δίνει το, μετά το πάτημα. Όταν λες δουλειά, ναι, τι δουλειά, τι δουλειά εννοείς? Η δουλειά στο θέατρο. Ναι. Με τους ανθρώπους που έχω δουλέψει. Δηλαδή, ναι, σίγουρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Θόδωρος ο Τερζόπουλος με όλο αυτό που περάσαμε τότε, ας πούμε, που ήμουν 1,5-2 χρόνια μαζί του με ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά και όλη αυτή η μέθοδος. Μετά ο Μιχάλης Μαρμαρινός σε δουλειές που έκανα μαζί. Και με άλλους σκηνοθέτες, ο Άρης ο Μπινιάρης, αργότερα, ας πούμε, τώρα που με τον Σίμω τον Κακάλα. Ξέρεις, το ότι έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη τον Τάρλο. Σε έπαιρνε να το μοιραστείς αυτό, ότι ρε παιδί μου, ότι είσαι ευάλωτος, το έλεγες ή δεν επιτρέπεται να το πεις και νομίζω, να φανεί ότι... Νομίζω ότι και το έλεγα και το έδειχνα. Α. Δηλαδή τα πρώτα 2-3 χρόνια, ας πούμε. Η εικόνα σου δεν είναι εικόνα. Ναι, γι' αυτό. Στερεοτυπικά μιλάω, αλλά δεν είναι, ναι, εικόνα του ανθρώπου που θα έλεγες. Είναι, ναι, ρομαντικός, αλλά, ο ευάλωτος. Αν με γνώριζες όμως τότε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να ήμουν ακόμα άγουρος ηθοποιός. Ναι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με... Υπάρχουν δηλαδή τώρα ηθοποιοί που τελειώνουν τη δραματική σχολή και βιώνουν και είναι έτοιμοι. Δηλαδή τους βάζει πάνω και... Μπορεί να παίξουν ορέστη, μπορεί να παίξουν ρόλους δύσκολους, χαρακτήρες δύσκολους. Άλλο να παίξει το ρόλο και να τον παίξει προς τα 7.000 κόσμου. Και ακόμα, ναι, και τώρα υπάρχουν, σου λέω, υπάρχουν ηθοποιοί που τελειώνουν τη δραματική σχολή και τους πετά στο ριν και το έχουν. Εγώ δεν το είχα. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Ήθελα δουλειά. Εγώ ήθελα δουλειά, δηλαδή δούλεψα γι' αυτό. Παρόλο που ήρθες από Αμερική με σπουδές, θέλω να πω. Ποια Αμερική? Αμερική πήγα μετά. Είχα τελειώσει εδώ τη δραματική σχολή και μετά πήγα και κάτι. Και σεμινάρια έκανα εκεί. Δεν ήταν ότι έκανα, ξέρεις. Και να σου πω και κάτι. Στο τσεπάκι δεν είναι αυτό. Έχουμε πολύ, πολύ δυνατό θέατρο στην Ελλάδα. Ναι. Και έχουμε πολύ δυνατές σχολές και πολύ καλούς ανθρώπους του θεάτρου με, ναι, ουσία. Είπες πριν στάθηκε στη σκηνή, μεταφορικά, κυριολεκτικά. Πότε στάθηκε στα πόδια σου? Νομίζω ότι εκεί με το... Θα να πω ότι αυτή η δουλειά να σου δίνει ένα εισόδημα, να ξέρεις ότι μπορεί να έχει και συνέχεια, νομίζω, με αυτή την έννοια. Αφού γύρισα από τη Νέα Υόρκη το 2002, νομίζω μετά το 2004-2005 που άρχισα να κάνω και τηλεόραση, ενώ έκανα και πολύ ωραίες δουλειές και στο θέατρο και έκανα και σινεμά ταυτόχρονα, εκεί άρχισα λίγο να νιώθω, ρε παιδί μου, ναι, ότι κάπως μπορείς. Δούλεψε ακόμα. Δεύτερη μέχρι δουλειά τότε έκανες. Επιτρεπόταν να πεις. Έκανες μόνο αυτή τη ζωή. Δηλαδή ζούσα από το θέατρο, με το που γύρισα από τη Νέα Υόρκη, ζούσα μόνο από το θέατρο. Ωραία. Και μετά από 3 χρόνια, αφού μου λέγανε να κάνω τηλεόραση και έλεγα όχι, 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 μετά από 3 χρόνια έκανα και. Αλλά όσο έκανα θέατρο, αυτά τα 3 χρόνια έκανα και σινεμά. Εντάξει, τα χρήματα ήταν πολύ λίγα. Έτσι. Αλλά... Ζούσες από αυτό. Ζούσα από αυτό. Επιτρεπόταν να πεις φοβάμαι? Αυτό είναι η ερώτησή μου. Μπορείς να πεις φοβάμαι? Νομίζω μπορείς και ειδικά στο θέατρο μπορείς να το πεις. Το φοβάμαι. Δηλαδή και πολλές φορές, δηλαδή, έχοντας μπει σε μια δουλειά, να νιώσω ότι φοβάμαι που θα πάει αυτή η δουλειά. Θα είναι τώρα έτσι όπως. Μπορείς να το πεις ή πρέπει να το παίξεις? Ότι το έχω. Κοίταξε. Αν έχεις τη δυνατότητα να το πεις, το λες. Εγώ είμαι άνθρωπος, θα το πω. Ναι. Αν νιώσω ότι αν το πω
το πλοίο θα πάει από τα 10 μέτρα που είναι κάτω στα 100, ναι. Δεν θα το πω και θα πω ότι το έχω και πάμε για να τραβήξω το καράβι, ας πούμε. Ναι. Θα το τραβήξω. Έχει συμβεί, ας πούμε, σε δουλειά. Τι έχει συμβεί? Να τραβήξω το καράβι όσο γίνεται, ξέρω, να το πάρω και πάνω μου. Ναι. Γιατί έλεγες όχι στην τηλεόραση τα πρώτα χρόνια? Τότε έτσι μεγαλώσαμε στις δραματικές σχολές, ότι όποιος κάνει τηλεόραση δεν είναι καλός ηθοποιός. Ήταν οι προτάσεις? Πολύ καλές ήταν. Καλές, ναι, τέλος πάντων. Μια χαρά προτάσεις ήταν. Μια χαρά προτάσεις ήταν. Ταμπού, τεράστιο. Ταμπού. Ναι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει τώρα αυτό πάρα πολύ. Αυτό πότε άλλαξε, ρε παιδιά? Τα τελευταία 5-10 χρόνια. Οι μέλισσες κάνανε. Ναι, οι μέλισσες και ίσως και αυτό το, η καραντίνα, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Οι μέλισσες παίξανε ρόλο. Κοίταξε να δεις όμως. Υπάρχουν σύριαλ και πριν από τις μέλισσες. Φυσικά, πολύ καλά. Φυσικά. Ναι. Δηλαδή και το νησί ήταν. Φυσικά. Ναι, σωστό. Σύριαλ φοβερό, ας πούμε. Απλώς οι μέλισσες στηρίχτηκε σε νέους ηθοποιούς στο θέατρο. Ναι. Με ο μεγαλύτερος όγκος, με την έννοια. Και τώρα, κοίταξε, πια να ανοίξει ότι... τα κανάλια, είναι όλοι οι ηθοποιοί πια, ας πούμε. Όταν που είναι πήγε η Κίτσου, νομίζω. Παιδιά, αλήθεια. Νομίζω η Κίτσου όμως είχε κάνει και αυτή τη τηλεόραση. Ναι, αλλά δεν πάει στις μέλισσες. Δεν θεωρούνταν τηλεοπτική ηθοποιό. Δεν ήταν όμως μόνο η Κίτσου που δεν έξεσαι. Και εγώ είχα να κάνω, ας πούμε, στις μέλισσες είχα να κάνω 11 χρόνια τηλεόραση. Mm. Και ναι, πολύ, βέβαια, από το νησί δεν είχα κάνει τίποτα εγώ. Μετά το νησί έκανα τις μέλισσες. Mm. 11 χρόνια μετά. Είχαν περάσει 11 χρόνια χωρίς τηλεόραση. Προτάσεις είχες, φαντάζομαι. Πολλές, πάρα πολλές. Δεν υπήρχε είναι... κάτι, ρε παιδί μου, 11 χρόνια. Τι είναι αυτό που βάζει στην ισορροπία? Το σενάριο, η δουλειά, ο κόπος, τα χρήματα. Είναι το σενάριο, είναι και τα χρήματα που παίξανε ρόλο. Αλλά επειδή μπλέχτηκα με ωραία πράγματα στο θέατρο και έκανα και παιδικό θέατρο, οπότε τα πρωινά μου ήμουν πάρα πολύ και με το παιδικό, το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ. Έκανα τρεις παραστάσεις, έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές δηλαδή με το παιδικό θέατρο. Έκανα Ιάσονα, Θησέα και Δον Κιχώτη και θέλω να ξανακάνω. Οι αφήσεις ακόμη σε κυνηγάνε, άμα κουγκλάρισες. Και θέλω να ξανακάνω, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και άλλο ένα πράγμα που μου δώσει τρομερή αυτοπεποίθηση, αυτό το πράγμα με τα παιδιά, ας πούμε. Και το να μην πάρω τον εαυτό μου τόσο σοβαρά, ας πούμε, ότι είμαι, γιατί όταν με πήρε τηλέφωνο η Σοφία Σπυράτου για να κάνω, θα σου πω κάτι, αλλά μην γελάσεις, μου λέει. Λέω, γιατί να γελάσω? Μου λέει, σε θέλω για μια παιδική παράσταση. Τι λέω, γιατί να γελάσεις, Σοφία μου? Είσαι, για να το συζητήσουμε αυτό. Και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά, και της οφείλω και η Σοφία Σπυράτου πολλά σε αυτό, γιατί κάναμε τρεις εξαιρετικές δουλειές στο παιδικό θέατρο. Δύο στο μπάντμιντον και μία στο παλάς, που ήταν με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, ξέρεις, είχα τη δυνατότητα και οικονομικά κάνοντας παιδικό θέατρο. Και το βράδυ έκανα κανονικά, έτσι, θέατρο. Καλά, οικονομικά δεν νομίζω πάλι να κουμπάνε τα λεφτά της τηλεόρασης τώρα. Όχι, όχι, αλλά τουλάχιστον επιβιώνεις. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια όμως, ξέρεις, με τα λεφτά της τηλεόρασης. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή το σκεφτόμουν και χθες το βράδυ. Ξέρεις, επειδή τώρα είναι και η εποχή που λες να κλείσουμε κάτι για τον χρόνο και τα λοιπά. Όχι, όχι, σκέφτομαι, γιατί το παίρνεις έτσι. Δηλαδή, όχι. Μείνε και με τα λίγα. Mm. Δηλαδή, και χωρίς τηλεόραση μπορείς. Έχεις αυτό το. Τη δύσκολο θα είναι. Δηλαδή, χρειάζεται να είσαι λίγο πιο τέτοιο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνεις σε κάποια άλλα. Λίγο πίσω. Αν ήσουν μόνος, θα ήταν λίγο πολύ πιο εύκολη η απόφαση. Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ναι, είναι ότι... τα παιδιά. Ναι, βέβαια, 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 βέβαια. Αλλά κοίταξε να δεις, όταν έχεις τώρα, ας πούμε, από τις μέλες και μετά, έχω κάνει, άμα τα βάλω κάτω, είναι πολλά πράγματα στο θέατρο, πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Δηλαδή, έχω κάνει σχεδόν 5-6 σεριάλ από τις μέλισσες που έχουν περάσει 5 χρόνια. Ναι. Οι μέλισσες, ο Όρκος, σχεδόν ενήλικες. Αυτή η νύχτα μένει, μια νύχτα του Αυγούστου. Ναι, και τώρα το Ναυάγιο. Είναι 6 δουλειές σε 5 χρόνια. Και θέατρο, άμα τα βάλω κάτω. Από τον Γιούγκερμαν και μετά, ας πούμε. Όταν λέει κάποιος ότι παίζει ο Στάνκογλου, κάπως καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια καλή δουλειά. Το οποίο είναι αυτό πολύ μεγάλο παράσημο. Είναι παράσημο, μεγάλο, δεν το συζητάω. Και τύχη απ' την άλλη, γιατί. Εντάξει, έχω κι εγώ ένα ένστικτο πολλές φορές, ξέρεις ποια δουλειά είναι τέτοιο. Ας πούμε, το Ναυάγιο το φοβόμουν στην αρχή. Και γιατί... μιλάγαμε το Σους. Γιατί καθημερινό αυτό, πάλι καθημερινό έλεγα, αφού έκανα το αυτή η νύχτα μένει. Ναι. Μιλώντας και με τον Κώστα το Σούσουλα, ας πούμε, μου λέει, έλα, θα δεις, θα το προσέξουμε. Και βγήκε μια δουλειά που την αγάπησε ο κόσμος πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά τους τελευταίους 4 μήνες. Ξεκίνησε επειδή ήταν και πολλά τα σεριάλ στις αρχές, στην αρχή της σεζόν. Το έχει αγαπήσει πάρα πολύ και το βλέπουν πολύ στο web, ας πούμε. Πάρα πολύ σκοπό. Πώς είναι αυτό, πώς ξεχωρίζουν, ρε? Γιατί ξέρεις, γίνεται πάντα η εκκίνηση. Στην εκκίνηση γίνεται χαμός. Έχει να κάνει με το σενάριο. Έχει να κάνει με το πόσο σε κρατάει το σενάριο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μέλισσες πήγανε 3 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σεασμός πήγε 3 χρόνια. Είναι αυτό της ανατροπής. Ότι περιμένεις, παιδί μου, από επεισόδιο σε επεισόδιο να δεις τη συνέχεια. Αυτό που βλέπεις και στις πλατφόρμες, ας πούμε, τις μεγάλες. Βλέπεις, ας πούμε, ένα επεισόδιο και δεν μπορείς να περιμένεις. Ναι. Δηλαδή, πότε θα βγει να το ξαναδώ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είσαι της φιλοσοφίας τώρα που γυρίζει. Γιατί λες τώρα και του χρόνου πάλι να κάνω τηλεόραση, θα το σκεφτείς. Μωρέ, γιατί δηλαδή, υπάρχει μία σχολή που λέει, πάρε, διάλεξε, κάνε τώρα που υπάρχει, γιατί μπορεί να έρθει. Ξέρεις, στιγμή γίνεται, που δεν θα υπάρχει πρόταση. Είμαι από τους τυχερούς, ας πούμε, και που από τότε που κάνω τηλεόραση, που
να μπορώ να το λέω αυτό το τώρα που γυρίζει. Πάντα γύριζε. Ναι. Δηλαδή αυτό θέλω να σου πω. Είναι δεδομένο όμως. Όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά ας πούμε, έχω κάνει, ρε παιδί μου, κάποιες σειρές στο παρελθόν που πριν το νησί που. Εντάξει, οκ, τις έκανα για τα χρήματα, ας πούμε. Δεν ήταν τόσο αυτό που θα ήθελα να είναι. Ναι. Να είναι. Αλλά απ' την άλλη είναι πολύ ωραίο πια. Η τηλεόραση έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Mm. Λίγος χρόνος παραπάνω να είχε παραγωγή, ας πούμε, λίγο χρόνο παραπάνω, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται σε 2,5-3 μέρες, 2 μέρες, ας πούμε, το κάθε επεισόδιο. Παιδιά, είναι, άμα το πει σε κάποιον ξένο ηθοποιό, θα γελάει μαζί σου. Mm. Σου πει, αποκλείεται, δεν γίνεται αυτό που λες. Κι όμως. Αυτό. Καταρχήν, και με αυτή φυσιολογικά, την αν ήσουν σε πλατφόρμα ξένη, δεν θα μπορούσες να παίξεις τόσες σειρές. Γιατί θα γυρίζαμε φέτος για να παίχτει του χρόνου. Και μετά, ναι, και δηλαδή, θα έπαιρνε τα δεκαπλάσια χρήματα που θα μπορούσε να ζήσει ένα δύο χρόνια χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Δεν το εννοείται. Συζητάμε, το ζηλεύετε λίγο αυτό, το συζητάτε μεταξύ σας. Να πεις λίγο ακόμα. Λίγο. Το ζηλεύουμε. Κοίταξε, ζηλεύω. Δηλαδή, Peaky Blinders θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα. Δεν σου τέργεια, σου πει. Σε μια τέτοια σειρά. Γίνεται και ταινία τώρα. Γίνεται και ταινία. Ας πούμε, τώρα έκανε ο Colin Farrell, ας πούμε, μια που λέγεται, σε μια πλατφόρμα που λέγεται Sugar. Ναι, που ναι. Είναι μια επεισόδια Sugar, ναι, που ναι. Το γούσταρα πάρα πολύ. Ναι, θα ήθελα πολύ να είμαι μέρος, ας πούμε, αυτής της δουλειάς. Εντάξει, παρόλα αυτά, μια χαρά με αυτά που έχουμε κάνει. Δηλαδή και το νησί το χαίρομαι και τη 10η εντολή με τον Κωνσταντινόπουλο που κάναμε τότε. Ήταν πράγματα τα οποία μπορώ να τα βλέπω και τώρα, να μην γελάω, ας πούμε, ξέρεις, και να λέω. Όταν είχες πάει Αμερική, είχες πάει και με την ελπίδα ότι μπορεί να. Όχι. Για έρωτα είχα πάει. Ήμουν ερωτευμένος με την πρώην γυναίκα μου, που η οποία είχε μια. Πώς το λένε. Από το Πανεπιστήμιο. Υποτροφία. Και με στον έρωτα, ή θα αφήναμε τον έρωτα ή θα πήγαινα. Οπότε πήγα, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν πήγε στον πειρασμό. Μήπως μείνω, μήπως κάνω καριέρα. Πολύ, εδώ. Ναι, ναι, αλλά ήταν δύσκολο. Δηλαδή έπρεπε να πω στον εαυτό μου ότι πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια να κάνεις μόνο αυτό, το οποίο ήταν η γλώσσα. Mm. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πράγμα για τον ηθοποιό, παιδιά. Κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις μητρική γλώσσα, ας πούμε, τα αγγλικά ή οποιαδήποτε γλώσσα, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θέλει τρελή δουλειά. Αλλιώς θα κάνεις πάντα το φρένο. Ας πούμε ποιους ηθοποιούς έχουμε. Πολύ λίγους ηθοποιούς έχουμε που είναι ξένοι και τα έχουν καταφέρει. Τα Μίλα Κουλίεβα. Η οποία τα έχει, η οποία έχει ξέρεις, κάνει τεράστια, είναι και η δασκάλα μου κιόλας, τεράστια προσπάθεια και έχει πετύχει αυτό, αλλά με πάρα πολύ δουλειά. Που δεν γεννήθηκε εδώ, ώστε να είναι μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Ναι. Μα δεν μιλούσε και ως παιδί. Γιάννη, τι έκανες στην Αμερική τότε? Έκανα καταρχήν αγγλικά σε ένα πανεπιστήμιο στο Hunter College και μετά πήρα σεμινάρια στο HB Studio. Μάλιστα. Δούλευα σερβιτόρο στο It's Greek to Me. Και το It's Greek to Me. Ένα εστιατόριο. Ναι, ταβέρνα. Ήταν στο Manhattan. Ήταν στο Τζέρσεϊ και νομίζω ήταν σαν αλυσίδα μετά άνοιξε και στο Μανχάταν. Ναι. Πώς ήταν. Πολύ ωραία, μια χαρά. Έβγαλε τα πρώτα μου μεροκάματα. Έκανα και θέατρο όμως και στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού. Ανεβάσαμε το Closer του Patrick Marber. Σκηνοθέτησε η Αλίκη, η πρώην γυναίκα μου, ο πρώην σύζυγός μου. Και τη δεύτερη χρονιά έκανα και installation σε εσωτερικούς χώρους με έναν αυστριακό φίλο που ασχολιόταν με αλουμίνια και φτιάχναμε μεγάλες πόρτες σε πολύ μεγάλα κτίρια, ας πούμε, γκαράζ πλουσίων στο Brooklyn. Τι κάνατε, installation. Installation. Δηλαδή φτιάχναμε πόρτες, σκέψου, ας πούμε, 6 μέτρα ψηλές με αλουμίνιο. Εικαστικές, όχι. Όχι. Κατασκευές που λέμε. Κατασκευές, που τις έκανες έτσι, ας πούμε, για 10 μέτρα και ανοίγανε μόνες τους. Σε κάποιο σπίτι πολύ γνωστό που ξέρουμε. Δεν είναι πολύ. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά ήταν ένα ζευγάρι Βραζιλιάνων φωτογράφων, όπου ένας πίνακάς τους, ας πούμε, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, και 100.000 ευρώ. Ναι. Και φτιάχνανε ένα σπίτι, ένα παλιό γκαράζ, ας πούμε, και το φτιάχνανε loft. Περίμενε. Τότε εσύ όμως είχες κάνει ήδη κάποια πράγματα στην Ελλάδα, σωστά? Όχι, δεν είχα κάνει. Είχα παίξει μόνο στην παράσταση αυτή του Γιώργου του Κιμούλη που σκηνοθετήσε ο Ρόμπερτ Στούρα, ο Γεωργιανός αυτός εξαιρετικός σκηνοθέτης, τον Κοριολανό. Τελείωσα την δραματική σχολή το 2000, τότε μόλις είχα γνωριστεί και με την Αλίκη, και έφυγα το 2000 με το 2002. Δεν είχα κάνει κάτι. Ναι. Μετά γύρισα, ας πούμε, και άρχισα να κάνω θέατρο με τον Τερζόπουλο. Άρα δεν χρειάζεται τέλος πάντων να κατεβάσει το εγώ σου. Ήσουν ένα νέο παιδί που ξεκινούσε. Δεν είναι ότι δηλαδή. Είχα προτάσει. Πριν φύγω, είχα προτάσει για να μείνω, για να κάνω και σινεμά και τηλεόραση και θέατρο. Είπα, όχι, φεύγω. Πού τι βρήκατε αυτό? Ακολούθησε την καρδιά σου, που θα λέγαμε. Ακολούθησε την καρδιά μου. Συνήθως αυτό κάνω. Ναι, δηλαδή για ένα νέο ηθοποιό στο ξεκίνημά του, το να του βάλει έρωτα και καριέρα. Πολύ σπάνιο νομίζω να διαλέξει κάποιο έρωτα. Ηθοποιό, πρόσεχε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ξέρω. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ δεν μπήκα στην δραματική σχολή για να γίνω ηθοποιός. Μπήκα γιατί άκουγα ότι είναι πολύ ωραία αυτά που κάνουν μέσα οι ηθοποιοί αυτοί. Δηλαδή όλα αυτά που κάνανε. Μετά, σου λέω, στο δεύτερο έτος δραματικής σχολής, εκεί αποφάσισα. Όταν έπαιξα στο Ηρώδιο, που ήμουν και κοντάρι κιόλας. Ούτε ατάκα δεν είχα. Άλλαζα συνέχεια ρόλους, ξεστρατιώτης, αυτό, το ένα, το άλλο.
Και είδα αυτό με τον κόσμο εκεί στο Ηρώδιο. Λέω, πω, ρε φίλε, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ένιωσα λίγο σαν ποδοσφαιριστή, σαν μπασκετμπολίστα. Ναι. Αυτό που. Ζητοκραυγάζει. Ναι, βέβαια. Ναι. Εκεί είναι με τη σιωπή. Δηλαδή το ζητοκραύγασμα στο θέατρο είναι σιωπή. Όταν ακού μια σιωπή, α πούμε, που πόσο συγκεντρωμένοι είναι οι θεατέ, α πούμε, σε αυτό το οποίο γίνεται. Είναι το αντίθετο στο τέτοιο που είναι όλοι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο που είναι έτσι. Θα το ξανάκανε αυτό, δηλαδή να τα παρατήσει όλα για. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, που τώρα έχεις και τι να χάσεις. Τότε πέσεις δεν είχες και τόσο πολλά. Ναι, ναι, θα το ξανά έκανα νομίζω. Εντάξει, ίσως με ένα δίχτυ ασφαλείας άλλο. Mm. Αλλά ναι, ναι. Πού να σε ρωτήσω κάτι. Ο Θανάσης συνήθως κάνει αυτό τον πρόλογο που είναι πολύ προσωπικό. Αλλά, ναι, για να το εξορκίσω. Όχι, είναι πολύ προσωπικό, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν έχεις ζήσει τόσα πολλά με έναν άνθρωπο, άμα θες να μου απαντάς, πώς μαθαίνεις μετά το βηματισμό σου. Σου παίρνει χρόνο. Σου παίρνει χρόνο και νομίζω ακόμα σε αυτό το βηματισμό είμαι και εγώ. Επειδή είναι πολλά τα χρόνια και πολλές οι εμπειρίες. Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, και μεγάλος έρωτας και μεγάλος έρωτας και πολλές εμπειρίες, πολλά, ναι, ξέρεις, πολλά σημάδια. Ναι. Δηλαδή πράγματα. Και μισή σου ζωή. Μισή, ναι, ζωή και, ναι, όχι μόνο αυτό, και πολύ έντονα πράγματα. Δηλαδή μεγαλώσα μαζί, ταξιδέψαμε μαζί παντού. Ναι. Ξέρεις, παιδιά, δύο. Θέλει χρόνο. Θέλει, ναι, χρόνο. Περίεργο είναι. Περίεργο δεν είναι. Είναι. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν πιο περίεργο αν ήσουν έμενε σε μια σχέση που τελικά δεν. Ναι, αυτή, ναι, τη, ναι, μάχη πώς τη δίνεις. Ναι. Φεύγω, κρατάω τα 20 τόσα χρόνια. Δεν φεύγω, μένω, το παλεύω. Ενώ υπάρχει μια μικρή εσωτερική μάχη. Περάσαμε. Δηλαδή πριν χωρίσουμε κανονικά, περάσαμε ένα χρόνο, επειδή μου χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε. Το βιώσαμε τέσσερι μήνε χώρια ξανά μαζί, ξέρω εγώ. Και όλο αυτό και να μην μαθευτεί και κάτι στα παιδιά. Θα σου πω ότι βάζει και αυτό είναι το μάθημα του. Αυτή ήταν η εκπαίδευση, α πούμε, που κάνατε στον εαυτό σα. Ότι να μάθω να είμαι μόνο μου. Να μάθω να είμαι μόνη μου. Κοίταξε, νομίζω ότι. Αυτό το έχουμε μάθει λίγο πολύ, άσχετα αν έχουμε σχέσεις. Γιατί ξέρουμε. Στο τέλος μόνοι μας είμαστε. Και μόνοι μας θα φύγουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, ναι, ναι. Εντάξει, απλά όσο ζούμε, καλό είναι να κάνουμε ανθρώπους να χαίρονται κοντά μας, καλό είναι να κάνουμε ανθρώπους να ανοίγονται κοντά μας, καλό είναι να κάνουμε ανθρώπους καλύτερους κοντά μας. Αυτό το ταξίδι είναι που μένει, ας πούμε. Ναι. Και πρακτικά όμως, πέρα από τα βήματα τα συναισθηματικά, πρακτικά, εκτός αν ήσουν αυτός ο αυτάρκης και πριν. Πάντα ήμουν αυτάρκης. Άρα δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε κάτι. Όχι, όχι. Δηλαδή πάντα ήμουν αυτάρκης. Δηλαδή, καταρχήν δεν σιδερώνω. Δηλαδή, ξέρεις, τα βγάζω, τα βάζω στις καρέκλες, τα βάζω. Ευτυχώς τα νέα μαγειρεύω. Δεν θέλουν πολύ. Ναι, ακριβώς είναι αυτό. Μαγειρεύω. Όχι, να πούμε και τα πρακτικά. Τα λέμε. Μαγειρεύω και πολύ καλά κιόλας. Και μαγείρευα πάντα. Πάντα μαγείρευα εγώ. Ήμουνα πάντα αυτάρκης. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που. Δεν είναι αυτό που με τρόμαζε. Αχ, πώς θα μείνω μόνος. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Η μοναξιά είναι κάτι που πάντα την επιζητούσα με κάποιον τρόπο, σαν άνθρωπος. Ναι. Της δίνω την αξία που πρέπει, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται να περνάς στιγμές με τον εαυτό σου, γιατί αλλιώς οι σιρήνες και τα λόγια είναι πολλά. Δηλαδή, αν δεν κάτσεις μόνο σου λίγο να δεις ποιος είσαι, τι κάνεις, ναι, ναι, τι θέλεις και πού θες να πας. Ειδικά με τη δουλειά που κάνετε εσείς. Και ειδικά με τη δουλειά που κάνετε. Έχετε πολύ φασαρία, πολύ κόσμο. Αλήθεια, πρέπει να έχει και λίγο χρόνο ερευνητικό. Ναι. Οπότε την αποζητώ κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ, ξέρεις, που μπορώ και κοιμάμαι μόνος μου. Ναι. Ξέρεις, τέτοιο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα είναι μοναχικότητα, πες, δεν είναι μοναξιά. Ναι, ναι, μοναχικότητα. Έχει και μια αρνητική. Δεν νομίζω ότι έχει μια αρνητική. Αλλά είναι μέρος ζωής. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλες οι λέξεις και όλα τα συναισθήματα, ναι, ναι, και όλα αυτά έχουν και την αρνητική και τη θετική τους πλευρά. Αυτό είναι το. Δηλαδή και η πολύ χαρά μπορεί να σε φέρει σε βαθμό τρέλας. Ναι. Έτσι. Τι εννοείς. Τι εννοώ. Ναι, βέβαια. Το να τρελαθείς, ας πούμε, από πολύ χαρά. Μπορεί. Ή από πολύ έρωτα. Από πολύ έρωτα. Και να μην παίρνεις ούτε σωστές αποφάσεις, ούτε τον εαυτό σου να βλέπεις. Αυτά είναι η σοφία του 50. Νομίζω, είναι η σοφία του 50, είναι οι εμπειρίες μου, είναι τα πράγματα που έχω διαβάσει, ναι, είναι ο άνθρωπος που είμαι, οι γονείς που είχα, ναι, τα παιδιά που έχω, ξέρω εγώ. Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι σχολείο, όλα βέβαια. Σίγουρα. Μαθαίνω κάτι πολλά πράγματα. Ναι, ναι, πολλά πράγματα. Είσαι από αυτούς που τελειώνει σεζόν, δεν θέλω να μου πεις πόσες, έχεις πολλές προτάσεις. Έχω, ναι, έχω. Ναι. Κοιτάξτε, έχω κλείσει για το χειμώνα. Α. Δηλαδή, θέατρο θα κάνω τον Φραγκενστάιν στο θέατρο Πορεία με τον Δημήτρη Τάρλο. Θα ξανασυνεργαστούμε ύστερα από 5 χρόνια, ναι, όταν κάναμε τον Γιούγκερμαν. Είναι αυτό κάτι άκουσα, που αυτό, κάπου. Από πέρσι το συζητάγαμε. Η Έρη Κύργια έχει κάνει μια εξαιρετική διασκευή του έργου. Δεν θα είναι αυτό
το που ξέρουμε από το βιβλίο, θα το φέρουμε λίγο σε πιο σύγχρονη μορφή σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, στο Φραγκενστάιν, αν θυμάσαι, ο επιστήμονας αυτός έφτιαξε έναν άνθρωπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι. Εδώ το φέρνουμε λίγο πιο σύγχρονα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και νομίζω το πειράξατε. Ωραίο, ωραίο. Ναι, ναι, πολύ. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είναι θεατρικό. Ακόμα δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω. Τηλεόραση. Συζητάω κάποια πράγματα. Και συζητάω και εδώ και με την ΕΡΤ να δούμε. Δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς. Πολύ πρόωρο. Εδώ κάνουμε λίγα επεισόδια. Πολύ πρόωρο. Όχι, κάνετε όχι, και πολλά. Κάνετε και πολλά. Κάνετε, μαθαίνω ότι κάνετε και από πολλά. Από όλα κάνουμε. Να σου πω. Ωραία. Άρα δεν είναι. Πότε πρέπει να αποφασίσει κάποιος, είναι Ιούνιος. Δηλαδή, τώρα, για τώρα, να παίξει μια σειρά το Σεπτέμβριο, πότε πρέπει να. Κοίτα, συνήθως ξεκινάνε τα γυρίσματα εκεί, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγουστού. Κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο, τι σκέφτεσαι. Είναι δεδομένο. Α, είμαι τυχερός. Το περιμένεις. Δεδομένο δεν τώρα, είναι. Τώρα, πόση ειλικρίνεια. Ναι, το περιμένω. Δεδομένο με ποια έννοια. Όταν υπάρχεις και πρωταγωνιστής όλα αυτά τα χρόνια και είσαι παντού μέσα, ναι, δεδομένο. Κάπως θα σε σκεφτεί κάποιος. Ναι, αλλά ξέρεις τι, μπορεί να είναι δεδομένο, αλλά θέλεις τελικά το δεδομένο να είναι και κάτι το οποίο σε έχει ακούσει ο άλλος. Δηλαδή, εγώ έχω πει όλο το χειμώνα, ας πούμε, και ο λόγος που ήμουν λίγο δύσκολος για τον Ναυάγιο, για τον ρόλο του Ιπποκράτη, ήταν ότι ερχόμουν από ένα ρόλο που και αυτός ήταν πολύ δύσκολος από το Αυτή η νύχτα μένει, ας πούμε, σκοτεινός, αυτό κτλ. Δεν ήθελα να κάνω κάτι που ήταν παραπλήσιο. Αν και δεν ήταν τόσο, αυτός είναι πολύ πιο άρρωστος ο Ιπποκράτης. Αυτός είναι serial killer, τι είναι. Εντάξει, είναι πολύ πιο. Δεν ξέρω πώς έχει σκοτώσει μέχρι τώρα. Δύο. Αλλά έχει κάνει κι άλλα. Αλλά έχω πολύ μεγάλη ανάγκη το διαφορετικό, δηλαδή από τον Ιπποκράτη να πάω να κάνω μετά μια κωμωδία, ας πούμε, να το πώς το λένε. Ναι, το ανατρέψω τελείως. Έλα που δεν γίνονται κωμωδίες όμως. Γίνονται. Α, δηλαδή μπορεί να πας σε κωμωδία. Γίνονται μια φορά τη βδομάδα, όχι καθημερινό. Και καθημερινά γίνονται. Α. Κάτι χαλαρό. Δεν ξέρετε, μάλλον δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω. Αλλιώς θα σου λέγανε. Θα τα μάθετε σιγά σιγά. Όχι. Ναι, ναι. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν ασχολείται με αυτά. Εντάξει. Με τις σειρές. Είναι αφού θα πάει ο καθένας. Πάντως εδώ στο σπίτι σας κάτι μαγειρεύετε, κομμωδία. Α, ναι, μακάρι. Μακάρι να σε μακάρι. Α, να σε κλείσουμε. Μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα θα σε φέρνουμε. Ναι. Εδώ. Όχι, μα χαρά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα λέμε. Είναι από τις εκπομπές που θα κάτσω και το βράδυ, ας πούμε, αργά να τη δω. Ή αν είμαι το απόγευμα σπίτι θα τη δω. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Έχετε ένα σεβασμό, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους που έρχονται εδώ και πάντα με κάποιον τρόπο η χημεία σας βλέπω ότι σε αυτόν που έχετε απέναντι τον. Το χαλαρώνει και θα πει πράγματα που κάπου αλλού δεν θα τα πει. Ξέρεις ή θα τι? Τα πει με έναν τρόπο που δεν θα τα έλεγε αλλού. Θα σου πω, νομίζω ότι τις ερωτήσεις τις εννοούμε. Κατάλαβα. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Δεν σε ρωτάμε κάτι. Και σε προσωπικό γιατί... επίπεδο τα ίδια θα πραγματικά, ρωτάγαμε. Ναι, το ξέρω. Αλλά υπάρχει μια έτσι μια. Σε ευχαριστούμε. Κάτι άλλο. Φέτος. Και σε αυτό τώρα, άμα θες να απαντήσω. Φέτος έμπλεξες λίγο. Γιατί να, κατάλαβες. Πού έμπλεξα. Έμπλεξε σε ένα κυκαιώνα δημοσιευμάτων και. Παρά τι θέλει, δηλαδή, χωρίς να γίνει και τίποτα κιόλας. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν εντελώς fake. Πώς σου φάνηκε, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για σένα. Ταράχτηκα. Ταράχτηκα πάρα πολύ. Η αντίδρασή σου με ξάφνιασε. Νόμιζα ότι το αντιμετώπιζε με πολύ χιούμορ. Ξέρεις τι γίνεται. Με πιο κοινικό τρόπο. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή εγώ ξύπνησα και είδα μηνύματα στο κινητό μου και μετά μπήκα και είδα. Μιλάμε για ένα υποτεθόμενο, για ένα δεσμό που σου χρεώσαμε. Ναι, που δεν υπήρχε καν, ας πούμε. Και είδα εκπομπές να το αναπαράγουν αυτό το πράγμα και να είναι σίγουροι και η μία εκπομπή και η άλλη εκπομπή ότι το ξέραμε. Τι ξέρατε, αφού δεν ισχύει τίποτα. Εγώ δεν το ήξερα. Εσείς πώς το ξέρατε. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο αυτό, λίγο πολύ άρρωστο. Δηλαδή, να υπήρχε κάτι, έστω μια υπόνοια, ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, αυτό να πεις. Να, βάλει την ουρά στα σκέλια και τώρα άστο ή γέλα το ή κάνω. Ναι. Αλλά χωρίς τίποτα, μου φάνηκε λίγο. Ήξερες το διαχειριστής. Δηλαδή. Κοίταξε. Ρώτησες κάποιον. Κοίταξε. Καταρχήν πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο που έβγαλε την πρώτη είδηση. Ναι. Σου λέω γιατί, ας πούμε. Δηλαδή, θα σ' άρεσε να στο κάνανε εσένα αυτό. Ναι. Δηλαδή, να πω εγώ σε μια εκπομπή ότι σε είδα να βγαίνεις σε ένα μπαρ και να είσαι με κάποιον, ας πούμε, και να φιλιέσαι. Ναι. Όποιο δεν είναι ούτε ο σύζυγός σου, ούτε ο τέτοιος σου. Πώς θα σου φαινότανε. Για να έχεις και παιδιά. Ναι. Ας πούμε. Γιατί κυρίως εκεί πήγε εμένα το τέτοιο. Ότι ας πούμε, θα βγουν τα παιδιά. Ευτυχώς που μίλησα, ας πούμε, στην κόρη μου το ίδιο βράδυ. Και της είπα ότι υπάρχει αυτό, δεν ισχύει τίποτα. Αν ισχύει κάτι, θα είσαι η πρώτη, θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε και θα σας το πω εγώ. Ναι. Κανένα κανάλι, καμία εκπομπή, κανένα τέτοιο. Οπότε και έτσι έγινε. Δηλαδή πήγε η κόρη μου την επόμενη στο σχολείο και τη ρωτάγανε οι μαθητές. Τι έμεινε τον μπαμπά, ναι, βέβαια. Ναι, δεν είναι. Ναι. Έτσι είναι. Όπως μας είδαν όλοι ας πούμε, ότι ήμασταν στο Βερολίνο και στέλναν τηλέφωνο ότι είδαμε τον Φίλιππο, ας πούμε, τον αδερφό σου.
Το ίδιο πράγμα και με την κακή δημοσιότητα. Αν δεν είχες να προλάβεις παιδιά... να μην κάνεις spread αυτό. Ναι, ναι, να μην κάνεις spread. Αυτό ήθελα. Εντάξει, το πρόβλημα. Αν δεν είχες παιδιά, δεν θα την τρούσες έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί να το αφήνεις και να περάσει. Μπορεί να το αφήνα και λίγο. Ναι, μπορεί να το αφήνα και λίγο. Αλλά ναι, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Τα παιδιά έπαιξαν ρόλο. Ναι. Και εντάξει, βρήκε το δίκιο του. Ναι, τόλισα. Ναι, ναι, έχω και, και τον Θοδωρή, τον Μαντά, τον φίλο μου, τον δικηγόρο. Έχω και τον Μίτζια, τον δικηγόρο μου. Έκανα κάνει μια φορά, δεν χρειάζεται και δικηγόρο. Με ένα τηλέφωνο και λοιπά, κάπως βρίσκουμε τη λύση. Εντάξει, μωρέ, όταν είναι τόσο τέτοιο, χρειάζεται. Μερικές φορές χρειάζεται. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Μερικές φορές χρειάζεται. Αλλά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ας πούμε. Πολύ, πρώτη φορά. Ναι, ναι, πρώτη φορά για μένα, ας πούμε. Άλλη μια φορά με έχουν βγάλει μια φωτογραφία με την πρώην σύζυγό μου, ας πούμε, που είμαστε στην Αίγινα. Που είχαμε πάει για να κλείσουμε τα βαφτίσια του γιου. Παπαρατσικές, ας πούμε, που ποτέ δεν είχα. Και, ξέρεις, λίγο ταράχτηκα, ρε παιδί μου. Δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Και τότε λες, κοίτα τώρα το τηλεφακός, ας πούμε, γι' αυτό. Εντάξει, τηλεφακός βγάζει χάλια μετά. Πολύ. Το έχεις στο νου σου τώρα πια, που είσαι ελεύθερος. Όχι, ότι δεν με νοιάζει. Με ποια θα πω, πού θα μιλήσω. Όχι, δεν με νοιάζει πια. Καλό είναι αυτό. Δεν με νοιάζει πια, δεν με νοιάζει πια. Δηλαδή είμαι πολύ... Ναι, είναι και μια φυλακή όλο αυτό. Στον πολύ, πάρα πολύ. Πρέπει να μην είσαι ο εαυτός σου, ας πούμε, να κρύβεσαι, ας πούμε, για να μην είναι οτιδήποτε. Όχι. Πολλοίς κόσμος δηλαδή πια έχω αυτό, μισή ντροπή δική σου, μισή ντροπή δική μου, τέλος. Δηλαδή... Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό δεν είναι και ντροπή κιόλας. Λοιπόν, ξαναγυρίσουμε λίγο στα τηλεοπτικά, γιατί μας ενδιαφέρουν και αυτά πάρα πολύ. Γιατί τι θα κάνει ο Στάχο του χρόνου είναι. Κάτι είπε ο άνθρωπος. Είπε ναι, πολλά. Δεν είναι τίποτα να γνωρίσει. Όχι, δεν είναι. Αλλά εσύ τι θα βάλεις στην προτεραιότητα. Έχεις δύο δραματικά που ξέρεις ότι θα σκίσουν, ας πούμε. Έχεις και ένα κωμικό που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, αλλά τα λεφτά είναι λιγότερα. Το πρώτο είναι το σενάριο. Ναι. Βασικά. Ναι, το δεύτερο είναι συνεργάτες. Το τρίτο είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι από αυτό που έκανα πέρσι. That's it. Και το οικονομικό. Ναι. Τέταρτο το οικονομικό. Τρίτο, δεύτερο, τρίτο. Α, εντάξει. Ας πούμε. Ναι. Ναι. Το πιο βασικό είναι αυτό το σενάριο. Να είναι ένα σενάριο το οποίο να μπορώ και εγώ να το υποστηρίξω. Να μην με υποστηρίζει μόνο αυτό. Ή να με υποστηρίζει και αυτό, ας πούμε. Έχει σημασία. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ε. Γιατί σου έχουν ζητήσει τρελά πράγματα που λες, μα καλά είναι δυνατόν. Όχι, μερικές φορές, ρε παιδί μου, όταν κάνεις εξής καθημερινές σειρές, πολύ συχνά και οι σεναριογράφοι γράφουν πράγματα τα οποία δεν θα το κάνει αυτός ο χαρακτήρας. Ναι. Απλά για να πάει η ιστορία παρακάτω, ξέρεις, βάζουν το χαρακτήρα να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνει. Και εκεί πρέπει με κάποιον τρόπο, ξέρεις, είτε να πεις πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, ας πούμε, ο χαρακτήρας. Εκεί μπορείς εσύ να το πεις, μπορεί και ένας άλλος να το πει. Ποια ναι. Δηλαδή, ένας νεότερος ηθοποιός μπορεί να το πει. Πιστεύω πως ναι. Ή θα κάτσε να το κάνει. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι το ψάχνουν. Εσύ τι βλέπεις τηλεόραση, Γιάννη? Βλέπεις καθόλου ελληνική τηλεόραση? Είδα το Μαέστρο, κάποια επεισόδια, μ' άρεσε. Είδα του Κεκάτου, μ' άρεσε. Το Κεκάτου, το Milky Way. Το Milky Way, μ' άρεσε. Λίγα επεισόδια είναι αυτά. Είναι λίγα. Ναι, ναι. Και, εντάξει, και βλέπεις, παιδί μου, μια πολύ ολοκληρωμένη δουλειά, ας πούμε, και τεχνικά πολύ όμορφη. Ζήλεψες κάτι, αυτό λέω. Που λες, μακάρι να το έκανα αυτό. Όχι. Όχι απαραίτητα ζήλεψες. Όχι. Δηλαδή, αν ζήλεψα, ζήλεψα το Σούγκαρ, ας πούμε, αυτό που σου είπα. Εκεί, το οποίο δεν το έχω δει κιόλας. Το έχω δει το πρώτο επεισόδιο. Είναι πολύ, ωραίο. Πολύ περίεργο. Τώρα που το πες θα το δω. Κάτι πολύ, πολύ κινηματογραφικό. Και πολύ σεξι. Και πολύ σεξι. Πάρα πολύ. Και μπλέκει πάρα πολύ αυτός ο χαρακτήρας με τον κινηματογράφο, τον παλιό κινηματογράφο. Και αυτό είναι πολύ, έχει λίγο αναφορές, ας πούμε. Έχει αναφορές παλιές. Πολύ όμορφες. Στη δεκαετία του 60 και λοιπά. Άρα κάτι ξένο, κάτι ελληνικό δεν είναι, ότι θα βλέπεις τον εαυτό σου εκεί. Σε όλα θα μπορούσαμε εδώ. Ναι, δηλαδή, ναι. Άνετα θα μπορούσαμε. Και, είναι, και σε όλα θα μπορούσε να είσαι. Ναι, όντω. Το κακό είναι ότι και σκηνοθέτη. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, εντάξει. Οπότε τώρα του χρόνου να δούμε τι θα είναι αυτό, ποια θα είναι η επιλογή. Γιατί μέσα σου έχει ξεκαθαρίσει λίγο. Άσχετα τι θα πει εσύ. Κλείνει κάπου. Όχι, γιατί ξέρεις, είναι. Το ένα είναι στο 50%, το άλλο στο 70%, το άλλο 40%. Δεν είναι ακόμα σίγουρα τα πράγματα. Πιστεύω ότι σε 20 μέρες, 25 θα είμαι ξεκάθαρο. Και πρέπει να κρατάς και ισορροπία, δηλαδή να μην απογοητεύσεις κάποιον, να μην αρνηθείς σε κάποιον. Μωρέ. Όχι, δεν είναι τόσο δεν αυτό. Ξέρω. Δεν είναι τόσο αυτό. Δεν είναι πια αυτό που υπήρχε κάποτε, ας πούμε, που κάποιοι ηθοποιοί κάνανε συμβόλαιο με το κανάλι, ας πούμε, και θα είσαι δικός μας εδώ πέρα και θα δουλεύεις μόνο για μας, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και όταν δεν δουλεύεις, πληρωνόσουνα κιόλας. Τι ωραίο. Σωστά. Ναι. Τι ωραίο. Αυτό κάποτε γινότανε. Στις καλές χρυσές τη τηλεόραση, εγώ δεν το έχω ζήσει. Ναι. Απλά το έχω ακούσει ότι ισχύει. Να είσαι μόνο στον Αντένα ή να είσαι μόνο στο Μέγκα. Για λίγα όμως, για 4-5 άτομα. Καλά, για... ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Εσένα ο μεγαλύτερος φόβος ποιος είναι, η τυποποίηση? Δηλαδή το να μην είμαι πάντα στη δουλειά μου, ο κακός. Ναι, στη δουλειά μου είναι αυτό.
Ναι, κοίταξε πάντα ο κακός. Η αλήθεια είναι ότι οι, κακοί, οι χαρακτήρες κακοί έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή, βέβαια, αν κάτσεις και δεις, ας πούμε, σε όλο το θέατρο, ας πούμε, σε όλο το δραματολόγιο, οι περισσότεροι που έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή, ο Άμλετ είναι καλό παιδί. Ναι. Σκοτώνει, ας πούμε. Ο Μάγκμπεθ είναι καλό παιδί. Ο Λίρ είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, ο Ιδίποδας είναι καλός άνθρωπος. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα πιο. Τραγικοί χαρακτήρες. Οι τραγικοί χαρακτήρες έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον. Απλά στην τηλεόραση, επειδή ξέρει, μπαίνει ο άλλος πιο πολύ μέσα. Τον βλέπεις, ας πούμε, κάθε μέρα. Είναι σαν να σε ξέρει. Ναι, ναι. Εκεί προσπαθώ λίγο, ξέρεις, να τον δικαιολογήσω. Ας πούμε, έχω κάνει κάτι στο τέλος που δεν υπήρχε σεναριακά. Μια τάκα είπα, ας πούμε, που μπορεί. Στο ναυάγιο. Στο ναυάγιο, ναι. Ας πούμε, για το τελευταίο μου επεισόδιο. Ναι. Ας πούμε, είπα μια τάκα που δεν υπήρχε στο σενάριο. Που πιστεύω ότι, ξέρεις, κάποιος που το βλέπει με τόσο η ένταση στο ναυάγιο θα καταλάβει. Για το χαρακτήρα. Για το χαρακτήρα. Τα γυρίσματα τελειώσατε. Ναι, ναι, τελειώσαμε την περασμένη εβδομάδα. Και νομίζω και τελειώσαμε. Γι' αυτό ξυρίστηκα κιόλα. Και ναι, ναι. Δυόμιση χρόνια είχαμε εδώ έτσι. Δυόμιση χρόνια. Ναι. Σου έχει τύχει τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο που δεν. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν δουλεύεις. Mm-hmm. Ενώ δεν έχεις κάτι να κάνεις σήμερα ναι. και αύριο. Ναι. Τι να βαρεθεί. Πάντα βάζω πράγματα. Να νιώσεις ότι. Ω, τώρα εδώ πρέπει να μάθω να περπατάω και σε αυτά τα παγκόσμια. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ να έχω χρόνο. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα τώρα. Αύριο είναι να πάω στην Κίμολο έτσι για δύο μερούλες που θα πάρω, ας πούμε, το. Α, διακοπές. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δύο μέρες να πάρω ένα βιβλίο πάνω στο πλοίο, ας πούμε, για να διαβάσω. Ξέρεις, είναι υπέροχο πράγμα. Μπορείς να κάτσεις στο πλοίο και να διαβάσεις χωρίς να σταματήσει κόσμος και να πει ναι, στα ναι, κόκκινα ναι, να βγάλουμε ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι. Γιατί κοιτάς. Εντάξει, μπορεί περίεργα. Να γίνει μια φορά στην αρχή. Α. Μετά, όταν θα με δουν ότι θα πάρω το βιβλίο μου και θα φορέσω τα γυαλιά μου. Και... Δεν θα έρθει ο άλλος να σε ρωτήσει. Εκεί που τουρίστες. Άσε που αυτή την εποχή δεν έχει τίποτα. Αυτό λέω και ξένους τουρίστες. Τίποτα. Άδειο θα είναι. Είχε πολλά χρόνια να έχει ελεύθερο καλοκαίρι. Γύρω στα 5 ή 6. Είχα κάνει δηλαδή πριν. Είχαμε ταξιδέψει με όλη την οικογένεια, είχα δηλαδή 2 μήνες διακοπών, αλλά αυτό τα τελευταία 21 χρόνια. Ναι. Έτσι δηλαδή. Άρα ναι. Πριν 6 χρόνια και τώρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που δεν θα κάνω. Εκτός από Ταϊλάνδη και αυτά, έχεις κανονίσει κάτι άλλο. Θα πάμε με. Θέλω να πάρω αυτή τη σκηνή που βάζεις πάνω που είναι σαν. Πάνω από το αυτοκίνητο. Ναι, σαν μπαγκαζιέρα. Και να κάνουμε τέτοιο αυτό με τα παιδιά, άλλες 20 μέρες δηλαδή που μας μένουν. Το έχεις ξανακάνει αυτό ποτέ. Το έχω κάνει με σκηνή. Με τα παιδιά. Όχι όμως με αυτή τη σκηνή που είναι πολύ ωραίο γιατί μπορείς να πας στα μάξι. Δεν ξέρω, δεν φοβάσαι μην πέσεις. Όχι, δεν φοβάσαι μην πέσεις, αλλά. Όχι, δεν έχει ζωήφια, δεν έχει τέτοια. Κάπως προφυλάσσεσαι. Αλλά πηγαίνεις δίπλα σε μια παραλία που την γουστάρεις πάρα πολύ. Ελεύθερο κάμπινγκ να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά με το αυτοκίνητο. Δηλαδή πηγαίνεις, είσαι ένα δάσος, σε ένα καταράχτη, ας πούμε, είσαι ένα ποτάμι. Ναι. Και παρκάρεις δίπλα. Με τα παιδιά θα είσαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν φοβάσαι. Καθόλου. Το κάνουμε συνέχεια. Ναι, τι να φοβάσαι. Εντάξει, έχει πρακτικά προβλήματα αυτό. Δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν θα είναι μόνο αυτό. Δηλαδή θα το μοιράσει. Ναι. Ναι. Δηλαδή θα πάμε 3 μέρες έτσι, 2 μέρες ένα δωμάτιο. Α, σωστά. Δηλαδή λίγο να είναι μοιρασμένο. Εντάξει, είναι εμπειρία που δεν την ξεχνά. Να είναι λίγο χύπικο αυτό. Να είναι λίγο έτσι, λίγο είναι ωραίο. Βιώνει και πιο ωραία τη φύση, είσαι πιο κοντά. Δηλαδή κακά τα ψέματα. Είναι αλλιώ. Αρκεί να έχει καλό αυτοκίνητο, χωράει τη σκηνή από πάνω. Έχω. Καλό εννοώ είναι και 4x4. Να είναι και ναι, φαρδί. Μπαίνει και στην άμμο. Έχει κάνει, παιδί μου, λίστα με βιβλία που θε να διαβάσει αυτά. Αχ, εδώ τώρα μου πατά τον κάλωση. Γιατί? Γιατί τα τελευταία 3-4 χρόνια με τα βιβλία, δηλαδή ενώ. Μόνο αν μείνω, ξέρει έτσι αυτό, να πάω σε ένα καράβι, να το ανοίξω, να διαβάσω για δική μου ευχαρίστηση. Κουράζεσαι. Δεν είναι από ότι κουράζομαι, ότι έκανα άλλα πράγματα που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα βιβλίο. Mm. Δηλαδή κάποτε ήμουν, δηλαδή έπαιρνα τον Ντοστογεύσκη και διάβασα 5-6 έργα του, ας πούμε, έτσι, με τη μία. Ναι. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά υπάρχουν λίστες. Mm. Δηλαδή, λίστες. Δηλαδή, ξέρω 3-4 θεατρικά που θέλω να διαβάσω, γιατί σκέφτομαι να τα σκηνοθετήσω, ας πούμε. Θα κάτσω να διαβάσω φέτος. Θα κάτσω να διαβάσω για κάτι που θέλω να κάνω του χρόνου το καλοκαίρι. Αυτό όμως είναι για τη δουλειά. Δεν το κάνεις. Είναι για τη δουλειά. Αλλά παρόλα αυτά, αν το κάνεις για τη δουλειά και βρεις μέσα εκεί πέρα ένα υλικό, αρχίζεις και ψάχνεις και άλλα πράγματα. Και για τη δουλειά. Και ψάχνεις και άλλα πράγματα, και άλλα βιβλία, αλλά. Ναι, ναι. Γιάννη, θέλω να σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Επίσης. Να περάσεις πραγματικά. Μπορούμε ωραία. Να το πούμε αυτό το καλό καλοκαίρι με τόση ζέστη έξω σήμερα, ειδικά. Ναι, ναι, ναι. Εσένα τελειώσαν και οι υποχρεώσεις σου. Τελειώσανε, ναι, τέλος. Άρα κυριολεκτικά καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είδαμε. Ναι, ναι, μετά ούτε break, δεν κάναμε τίποτα. Μιλάμε πόση ώρα μιλάμε. Σχεδόν 50 λεπτά. 50 λεπτά, μια ώρα σχεδόν. Τι λες. Τόσο είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.